Ο τυχερός της Κυριακής και που βοήθησε φυσικά τα μέγιστα για να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι στην Αγγλία, που θα έδινε τίτλο ή έδωσε τίτλο, θα δούμε τις επόμενες αγωνιστικές, ήταν ο κύριος Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Όταν υπάρχουν, κύριε Σωτηρακόπουλε, ευρωπαϊκές βραδιές, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που θέλω, είναι αυτό που αγαπώ πάρα πολύ. Καλά, ναι, βέβαια. Ευρωπαϊκά παιχνίδια, ευρωπαϊκές βραδιές είναι το άλλο το πίπερο μια σεζόν. Εντάξει, είδαμε πάλι χθες πολύ βασικά πράγματα που μας κάνουν να λέμε τι ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μπορεί να μπει κουβέντα σε αυτό. Για μένα, θα σήμερα χθες ότι η χθεσινή βραδιά είναι μια δικαίωση. Τόσα χρόνια γελάω κάθε φορά και το λέω. Δηλαδή, πιο ανόητη η ερώτηση ποιος θα πάρει το Champions League που μου κάνουν τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο. Και απαντάω, μία από τις δύο που θα πάει στο τελικό τον Μάιο. Ποιος έβαζε, αν μου πει ένας να μου στείλει όμως ότι με ημερομηνία πότε το έχει γράψει, ότι η Villarreal θα είναι στον ημιτελικό, δεν στο τελικό. Ναι. Δεν έχει παίξει ακόμα τελικό, θα παίξει όμως απέναντι στη Λίβερπουλ ή στην Μπενφίκα. Λογικά λέμε τη Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή με το 3-1 του πρωταγώνα, έτσι. Και δεν έχει αποκλειστεί. Ένα κλισέ που λέω χρόνια ολόκληρα, χρόνια πήγαινα στις κληρώσεις, το 17 χρόνια σε δει στο Μονακό και τα λοιπά. Γινόταν η κλήρωση και έλεγα μέσα μετά. Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ κανένας από καμία κλήρωση. Κλισέ, φοβερό κλισέ, αλλά μην πείτε. Χθες ευτυχώς η Villarreal μας ξαναθύμισε. Δηλαδή, ποιος έβαζε τη Villarreal πραγματικά, λέω τώρα πάλι τον Αύγουστο, σε μια κουβέντα 10 ομάδων. Εγώ σου δίνω 10 ομάδες από 32, να μου πει κάποιος, βάζαμε στη συζήτηση για τον Αύγουστο, πρόσεξε, μιλάμε για την κάτοχο, η Europa League 3 μήνες πριν, έτσι, δεν μιλάμε για μια ομάδα οποιαδήποτε, και όμως, πες μου, βάζαμε συζήτηση City, Liverpool, Bayern, Chelsea εννοείται ως κάτοχο, Real πάντα, εγώ τη Real δεν θα την βγάλω ποτέ από καμιά συζήτηση μέχρι να αποκλειστεί. Βάζαμε συζήτηση, ας πούμε, την Inter ως πρωταθλήτρια Ιταλίας, ναι, να φτάσετε μη τελικά σου λέω, έτσι. Τη Manchester United βάζαμε στη συζήτηση. Ναι, βέβαια. Είχε χάσει από τη Villarreal. Είχε πάρει το Ρονάλντο, γιατί. Την Ατλέτικο Μαδρίτης βάζουμε στη συζήτηση. Που ακόμα αυτή τη στιγμή, σήμερα, παλεύει με τη Manchester City. Τη Villarreal πάντως ειλικρινά δεν την έβαζε κανένας. Και θυμίζω ότι Tottenham, ποιος έβαζε την Tottenham στη συζήτηση, ούτε καν με το που έγινε η κλήρωση των 8 τότε, Manchester City Tottenham. Ποιος την έβαζε, ότι θα πάει στο τελικό και θα παίξει τελικό στη Μαδρίτη το 19. Ποιος έβαζε στη συζήτηση τον Άγιαξ, που έφτασε μισό σουτ. Αν προλάβαινε ο αμυντικός και έβαζε το πόδι σωστά στο σουτ του Μόουρα, θα είχε πάει ο Άγιαξ στον τελικό απέναντι στη Λίβερπουλ στη Μαδρίτη. Ποιος έβαζε στη κουβέντα μας το ότι, άσχετο πώς εξελίχθηκε η σεζόν, ήταν πολύ περίεργη η σεζόν, ότι παίχθηκε στο τέλος της στη Λισαβόνα με Final Eight το καλοκαίρι της χρονιάς του COVID. Αλλά υπολόγιζε κανένας, ας πούμε, ότι ο ημιτελικός θα έχει τη Λιόν μέσα? Ή τη Λειψία πέρασε τελικά, θα μου πει η Μπάγερν και η Παρίσι Σεντζερμέν. Πολύ φυσιολογικό ζευγάρι, αλλά εγώ λέω τουλάχιστον μέχρι τους 4. Και τι χειρόχαστούκι είναι αυτή η Villarreal στα πλάνα του κάθε κυρίου Ανιέλη και του κυρίου Πέρες να κλειδώσει το προϊόν και να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ειδικά του Ανιέλη για μένα, ναι, είναι τόσο απολαυστικό να τον βλέπεις κάθε χρόνο να αποκλείεται από τις ομάδες που δεν θέλει να κάθονται, τους παρίες που δεν θέλει να κάθονται στο τραπέζι μαζί του σε μια μόνιμη λίγκα. Την Πόρτο, τη Villarreal, τη Λιόν, τον Άγιαξ. Του κάνει κάθε χρόνο τέτοιο χουνέρι τύχη που να του υπενθυμίζει διαρκώς ότι όχι, δεν είσαι περιούσιος λαός, ας πούμε, επειδή είσαι ο κύριος Ανιέλη και είσαι η Γιουβέντους. Θα μάθεις και θα κάτσεις και θα παίξεις με όλους αυτούς που δεν θέλεις να κάθονται και να παίζουν μαζί σου με τα ίδια κουβαδάκια στην ίδια παραλία. Είναι υπέροχο, αν θέλετε να ακούσετε. Είναι υπέροχο. Και, ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι υπέροχο. Προσέξτε, έχω σε τεράστια εκτίμηση τον σύλλογο και την ομάδα που λέγεται Juventus. Σε τεράστια όμως. Δεν μου αρέσουν όμως αυτές οι λογικές του κυρίου Πέρε. Δεν θέλουμε κανένα να παίζει. Πρέπει να κάτσουν. Και πήγαν να πέσουν στην ίδια λούμπα, εννοείται, γιατί κοιτάζαν τα χρήματα που ήταν στο βάθος της ιστορίας, οι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες τύπου Liverpool, τύπου Manchester United κτλ. Ευτυχώς παρενέβη ο κόσμος πέρσι και το σταμάτησε αυτό το πράγμα. Αλλά θα μου πει κάποιος, μα σε 2 χρόνια από τώρα που θα γίνει το τέτοιο και βάζουν και 2 θέσεις που θα δίνουν
σε αυτούς που έχουν πάρει καλύτερες θέσεις. Το κλειδώνει η UEFA. Η UEFA προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το μαγαζί ζωντανό, να παίρνουν, γιατί οι φαταούλες θέλουν να παίρνουν παραπάνω λεφτά. Δεν είναι μόνο Πέρες, έτσι. Και οι αυτοί που είναι πιο σιγάνο παπαριές θέλουν να παίρνουν παραπάνω λεφτά. Και η Λίβερπουλ θέλει να πάρει παραπάνω λεφτά, και η United θέλει να παίρνει παραπάνω λεφτά, και η City θέλει να παίρνει παραπάνω λεφτά, και η Chelsea ήθελε να παίρνει και πριν ο Αμπράμοβιτς, και όποιος είναι, ειδικά είναι Αμερικάνοι οι επόμενοι διοκτήτες, λεφτά θέλουν να παίρνουν. Αλλά θέλω να πω όμως ότι δεν εμπόδισε κανένα στη Villarreal να παίξει, δεν εμπόδισε κανένα στη Lyon, την Πόρτο, τον Άγιαξ, και έτσι όπως θέλανε αυτοί να φτιάξουν το προϊόν αυτό, θα τους εμποδίζαν. Το χθεσινό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Όπως είναι ανάποδα και πολύ ωραίο μάθημα, ναι, αυτό που έγινε στο Chelsea Real. Δεν έχει κρυθεί τίποτα μέχρι να γίνει και η ρεβάνς. Και κανείς ποτέ δεν έχει αποκλειστεί από μια κλήρωση. Στο Λονδίνο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Σωτηρακόπουλε, μπορούν να αισθάνονται αδικημένοι από τις αποφάσεις του διαιτητή, ναι, του VAR. Ναι, είδα τον Τούχελ και τις δηλώσεις του, είπε ότι δεν του άρεσε και ότι πήγε να συγχαρεί το διαιτητή στο τέλος του παιχνιδιού και τον είδε να χαριεντίζεται και να γελάει με τον Αντσελότη κτλ. Πρέπει να νιώθουν. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ υπερβολικό να το δεις και με το VAR και να πιστέψεις ότι η μπάλα μετά από ένα κοντρόλ στο πόδι που χτυπάει πάνω σου, χτυπάει στο κορμί σου, κάνει, χτυπάει λίγο στο χέρι και πέφτει τα πόδια και ο άλλος τελικά τελειώνει τη φάση με το δεξί του πόδι, το οποίο το έχει για να ανεβαίνει όποτε ανεβαίνει σε οποιοδήποτε λεωφορείο, ας πούμε, του Λονδίνου, ο Αλόνσο, να θεωρήσει ότι αυτό το πράγμα είναι χέρι. Αν δεν υπήρχε το VAR, θα το δεχόμουν ο διαιτητής, το βλέπει γρήγορα, εδώ να το βλέπεις και σε αργή κίνηση και από διαφορετικές γωνίες, ναι, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Αλλά απ' την άλλη, εγώ στέκομαι στο καθαρά αγωνιστικό. Η Chelsea έφτασε ένα 3-0, να το έχει στα χέρια της. Εκεί θεωρώ στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού ότι ο Τούχελ έχει, όσο credit έχει που η ομάδα το πίστεψε και κατέβηκε και το έφτασε το 0-3, τόσο μεγάλο, με μεγάλη ευθύνη έχει, που δεν είχε προετοιμάσει την ομάδα του τι κάνουμε αν βρεθούμε με σκορ πρόκρισης. Ξέροντας ότι απέναντί σου έχει μια ομάδα με αυτή την ποιότητα που υπάρχει Real. Κάνε αυτή πάσα ο Μόντριτς προς τον γκολ. Δεν έχεις πλάνο. Δεν έχεις δεύτερο πλάνο στο παιχνίδι, αν μας τραβώσει. Έχεις ένα πλάνο αν μας πάει καλά. Σε αυτό έχει ευθύνη ο προπονητής της Chelsea. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μάτσο. Και όταν μιλάμε για ποιότητα ποδοσφαιριστών, αυτή η πάσα του Μόντριτς με το εξωτερικό φάλτσα που λέμε, δεν είναι να την πάρουν όλοι οι προπονητές από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες να τη δείχνουν στα παιδιά που ξεκινούν και ονειρεύονται να παίξουν ποδόσφαιρο. Όπως ακριβώς το λες. Πάντως η Real, η αλήθεια είναι ότι ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί. Με την Παρή ήταν κακή στο πρώτο παιχνίδι, έπρεπε να χάσει με πολύ μεγαλύτερο σκόρ, έχασε με έναν γκολ στο τέλος. Στη Ρεβάν στο πρώτο ημίχρονο σχεδόν δεν υπήρχε, όταν προηγήθηκε η Παρή. Έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και πέρασε. Έκανε ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο στο Λονδίνο. Ακροβάτησε πάρα πολύ χθες στον αποκλειστή. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να το κάνει. Από την άλλη πλευρά, Ρεάλ είναι και μπορεί να το κάνει πολλές. Αλλά νομίζω ότι αν είναι Ατλέτικο, θα υπάρχει αυτή η ένταση ημιτελικού μεταξύ Ρεάλ Ατλέτικο. Αν είναι η City, η ποιότητα η ποδοσφαιρική της City, πιστεύω δεν θα της επιτρέψει. Αν κάνει ίδιες εμφανίσεις, επαναλαμβάνω, σαν αυτές που έκανε χθες ή με την Παρή, 1,5 ημίχρονο από τα 3, από τα 4 ημίχρονα των παιχνιδιών. Αλλά το ξαναπώ, έχω μάθει ιστορικά να λέω για τη Ρεάλ ότι αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, αν δεν πάνε στα αποδυτήρια, αν δεν κλείσει το φύλλο αγώνα, και ξέρουμε ότι έχει αποκλειστεί στο κύπελο πρωταθλητριών, η Champions League, πάντα να τη μετράω πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Όταν ακούω μερικές φορές, μα η Ρεάλ φέτος δεν είναι, η Ρεάλ φέτος δεν παίζει καλά, γιατί τα ακούγαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Γελάω λίγο από μέσα μου, να σου πω την αλήθεια, γιατί φαίνεται ότι κάποιος δεν καταλαβαίνει τη δυναμική που έχει η Ρεάλ, έτσι. Και αν θέλετε, γιατί το δέχομαι και αυτό, γιατί είναι ολοφάνερο, ότι κάποια στιγμή που δυσκολεύεται έχει πάντα και ένα σφύριγμα. Έτσι, οπότε αυτό δεν μπορείς να μην το υπολογίσεις στην εξίσωση. Βέβαια. Αλλά το χθεσινό πάντως ήταν πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ήταν πολύ ψηλού ποδοσφαιρικό θέαμα. Ίσως είμαστε, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ήμασταν μάλλον λίγοι που πιστεύαμε ότι θα το φτάσει μέχρι εκεί η Τσέλσι. Δεν ξέρω, ναι, θες τα προβλήματα που έχει. Και εγώ έλεγα ένα πράγμα βασικό. Μια ομάδα, το ποδόσφαιρο δεν έχει και μαθηματικές ακολουθίες, έτσι.
ούτε είναι κάτι σαν τα μηδέα κεφάλαια που λέει οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις επόμενες κτλ. Δηλαδή πας και δέχεσαι 4 γκολ από την Μπρέντφορντ και 3 από τη Ρεάλ μέσα στις 5 μέρες και μετά πηγαίνεις και ρίχνεις 6 στη Σαουθάμπτον και πηγαίνεις και προηγείσαι 3-0 και έχεις πετύχει άλλο ένα γκολ που για μένα πρέπει να μετρήσει μέσα στο Μπερναμπέου. Δηλαδή δεν έχει λογική ακολουθία αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό δεν έχει. Και ακριβώς είναι τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο. Θέλω είναι να... ωραίο το ποδόσφαιρο για να κάνει μία τελική χθες στο στόχο η Βιγιαρεάλ και να πάρει την πρόκριση από την Μπάγκερν. Θέλω να... είναι τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Σωτηρακόπουλε, ναι, με ναι. Μία, θα ζητήσω μία εκτίμησή σας για το αυριανό παιχνίδι, αφού αναφέρω ότι το κρυφτούλι, να μου επιτρέψει ο κόσμος να πω, συνεχίζεται από τους Γάλλους. Σήμερα δεν ήταν στην τελευταία προπόνηση, την πρωινή προπόνηση, δηλαδή των Γάλλων, ο Μίλικ ήταν, απουσίαζε και δεν είναι σίγουρο τελικά αν θα έρθει ή δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και αν θα ξεκινήσει το μάτς. Αυτό βγαίνει ρεπορταζιακά, να το πω έτσι, τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά από τους Γάλλους. Δεν ήταν στην προπόνηση ο Μίλικ. Λοιπόν, αλλά θέλω το σχόλιο σας για το αυριανό παιχνίδι. Τη μεγάλη βραδιά. Η μεγάλη βραδιά είναι ότι ο ΠΑΟΚ να παίξει πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Και πολύ πιο έξυπνα πιθανώς από ό,τι έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο παιχνίδι, κατά τα ψέματα, με ξέρεις ένα τέταρτο, ήταν πολύ πιο κάτω. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι η Μαρσέγια είναι η καλύτερη ομάδα. Επίσης, πουθενά δεν γράφει ότι η καλύτερη ομάδα πρέπει να περάσει ή η πιο ακριβή με βάση τα ρόστερ ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να πετύχει αυτό το ένα γκολ, να το κυνηγήσει το μάτς, να το στείλει όσο πιο μακριά γίνεται. Η ουσία όλη είναι να προηγηθεί. Γιατί αν προηγηθεί η Μαρσέη, το μάτς δυσκολεύει πάρα πολύ. Στο πριν την κλήρωση καν με τη Μαρσέη, έγραφα και ένα καινούριο site εδώ και ένα χρόνο που φτιάξει, το bnsports.gr, ότι όταν είσαι στα προημιτελικά πρέπει να ονειρεύεσαι ακόμα και τον τελικό για τον ΠΑΟΚ. Και το έλεγα και το λέω και το εννοώ. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις φτάσει στα πρώιμη τελικά. Γενικώς οι ελληνικές ομάδες φτάνουν πλέον μια φορά στα 20 χρόνια και δεν ξέρουμε και πότε θα ξαναφτάσουν. Όταν φτάνεις σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, πρέπει να σκέφτεσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι εδώ που είμαι, γιατί όχι, να μην πάω και στον επόμενο γύρο, που είναι τα ημιτελικά, και να μην πάω και στον τελικό. Αυτή τη στιγμή εννοείται, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέφτεσαι είναι τη βραδιά που έχεις μπροστά σου. Η βραδιά που έχει μπροστά το ΠΑΟ, λοιπόν, είναι ιστορική από κάθε άποψη. Αλλά θα μου πεις, η πρόκριση στα πέναλτι ήταν ιστορική στο προηγούμενο γύρο. Στο προ-προηγούμενο γύρο, συγγνώμη. Ναι. Γιατί γενικώς οι ελληνικές ομάδες με τα πέναλτι είναι τσακωμένες. Κοντραστικά. Ήταν πιο τσακωμένο. Από όλους. Ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Και σε χρονιές και σε βραδιές και σε μάτς που είχε βάλει τον αντίπαλο κάτω και τον είχε χτυπήσει στα πόδι, η Μπάγερν, ας πούμε, ή την Άιντρα Φραγκφούρτης. Αλλά θέλω να σου πω ότι ένα πράγμα πρέπει να έχω πάω καθαρά αγωνιστικά στο μυαλό του. Το παιχνίδι πιθανώς δεν είναι μόνο 90 λεπτών, είναι ένα παιχνίδι 120 λεπτών. Το λέω γιατί το ξεχνάμε μερικές φορές. Δηλαδή πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι το μάτς δεν τελειώνει. Ούτε στα πρώτα 10 λεπτά επειδή μπορεί να προηγηθείς, ούτε στο πρώτο ημίχρονο επειδή μπορεί να είσαι πίσω στο σκορ με 1-0. Okay. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι θέλει πολύ καθαρό μυαλό όταν το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει. Δηλαδή το μάτς θέλει ένα κοντρόλ. Μερικές φορές θέλει μια υπέρβαση, ταχύτητα, δύναμη, έκρηξη και τη ψάχνεις εσύ να βάλεις γκολ, όλος το όχι. Όμως εκτός έδρας η Μαρσέη, να το ξαναθυμίσω, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Εύχομαι ειλικρινά στο τέλος της βραδιάς ο ΠΑΟΚ να έχει περάσει και μετά πιστεύω ειλικρινά και με φέγαινε ο Ντισλάβια Πράγας να μπορούμε να κάνουμε πραγματική συζήτηση για αυτό που δεν έχει συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 71 και το Παναθηναϊκό, ένα τελικό. Αλλά first things first, λένε στο χωριό μου, οπότε ας κοιτάξουμε πρώτα το αυριανό μάτς. Θεωρώ ναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιθανότητες. Όχι περισσότερες από τη Μαρσέη, εννοείται, γιατί η Μαρσέη αυτή τη στιγμή έχει και την εικόνα του πρωτοαγώνα και το σκορ, αλλά έχει πιθανότητες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, να πηγαίνεις στη ρεβάνς ενός προημιτελικού στα κύπελλα Ευρώπης, παίζοντας την έδρα σου, ειδικά όταν η έδρα είναι σαν την ΠΑΟ και η Τούμπα, και να είσαι μέσα και να μην έχεις αποκλειστεί, γιατί θα μπορούσε να έχεις χάσει 3-0 έξω από το παιχνίδι και τι να συζητάμε τώρα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι, πάντως... Και ας το ευχαριστηθούν, ας το ευχαριστηθεί ο κόσμος, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Ας το ευχαριστηθεί οι παίκτες που παίζουν μέσα, δηλαδή ανάμεσα στο άγχος που έχει όλη η ιστορία, είναι και μια ευχαρίστηση, ρε παιδιά. Έχει δηλαδή, πολύ άγχος. Περνάει πολύ. Μετά ο καιρός όταν έχει γίνει κάτι και το σκέφτεσαι από απόσταση και λες εσύ δεν το είχα ευχαριστηθεί εκείνες τις μέρες όσο έπρεπε να το ευχαριστηθώ. Αυτό είναι το άγχος που δίνει μερικές φορές το
το να βιώνεις κάτι την ώρα που γίνεται. Τέλος πάντων, εύχομαι καλή επιτυχία του ψυχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε κύριε Σωτηρακόπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.